Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Εν μέσω καύσωνα πλέον, στο μέσο σχεδόν του καλοκαιριού και η αγωνία, το άγχος, η λύπη, η απόγνωση, η απογοήτευση συνθέτουν μια εικόνα στο σύγχρονο άνθρωπο, μια εικόνα αποστασίας που δείχνουν πόσο μακριά είμαστε από το Θεό. Η λύπη και το άγχος, όπως είπαμε, κυριαρχεί στον κόσμο και δημιουργεί μια ανασφάλεια. Ο ήχος του πολέμου που ξέσπασε στην Ουκρανία συνεχώς αυξάνεται στα αυτιά μας και πέρα από τα θύματα που δημιουργεί εκατέρωθεν, δημιουργεί και σε μας μια ανασφάλεια για το τι μέλλει γενέστη. Βλέπουμε ότι όλο σκηνικό του πολέμου στήθηκε για ένα και μοναδικό σκοπό. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Για να επιβεβαιωθεί η κοσμοκρατορία της Αμερικής. Η Αμερική ήθελε να ενισχύσει πάση θυσία τη θέση της στην Ευρώπη, την οποία σταδιακά έπαιρνε η Ρωσία μέσω της φιλίας και του φυσικού αερίου. Έπρεπε να ισχυροποιήσει το ΝΑΤΟ, το οποίο είχε ξεπέσει πλέον από το ρόλο του. Έπρεπε να προχωρήσει, να δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια που να δείξει ότι είναι η μόνη χώρα παντοδύναμη σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό όχι μόνο προκάλεσε τον πόλεμο, αυτή είναι η αιτία του πολέμου και τον καλλιέργησε από το 1990, τον προετοίμασε και τον καλλιέργησε για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το σημερινό. Ωστόσο φαίνεται ότι τώρα τα έχει βρει σκούρα. Έχει και εσωτερικά μέτωπα ισχυρά, αλλά και εξωτερικά μέτωπα ισχυρά. Και βλέπουμε ότι στριμώχνεται, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, από την επέμβαση, την έμεση επέμβαση και άμεση επέμβαση του Θεού. Και προχωρεί σε απεγνωσμένες κινήσεις, οι οποίες ουσιαστικά φέρουν τον κόσμο στο χείλος του γκρεμού. Σήμερα είχα μια συζήτηση με ένα φίλο εδώ στη γείτονα, ο οποίος μου είπε ότι οι μεγιστάνες του πλούτου του 1945 ήταν οι βιομήχανοι όπλων. Αυτοί μετά τις ειρηνευτικές διαδικασίες τότε στον ΟΗΕ που δημιουργήθηκαν και τις καταστάσεις όλες, για να μην πέσουν πυρηνικά συμφωνίες που υπήρξαν τότε, που λέτε να επένδυσαν τα χρήματά τους. Τα επένδυσαν στις φαρμακοβιομηχανίες. Ναι, καλά ακούσατε. Οι βιομήχανοι, οι περισσότεροι βιομήχανοι οπλικών συστημάτων, βιομηχανιών όπλων στον κόσμο και δι' στην Αμερική, επένδυσαν τα χρήματά τους σε φαρμακοβιομηχανίες. Και αυτές ανέλαβαν πλέον το ρόλο που είχαν τότε εκείνοι με τα οπλικά συστήματα, να εξοντώσουν τον κόσμο. Γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω, καλή μου χριστιανή, γιατί γίνεται σήμερα, διεξάγεται παγκοσμίως μια γενοκτονία. Μια γενοκτονία που δεν έχει να κάνει πλέον με ένα έθνος, ας πούμε τους Έλληνες ή τους Αρμενίους ή τους Εβραίους. Έχει να κάνει με την εξόντωση πολλών εθνών. Και γι' αυτό έχει στηθεί ένα ολόκληρο πανηγύρι μέσα στο οποίο μας έχουν βάλει όλους και χορεύουμε στο ρυθμό τους. Στο στυλ Ορθοδοξίας λοιπόν που κυκλοφορεί πρώτα ο Θεός από το Σάββατο 9 Ιουλίου,
τολμήσαμε για πρώτη φορά, και λέω τολμήσαμε γιατί καταλαβαίνετε και θα καταλάβετε τους κινδύνους από τη στιγμή που θα διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Φάρμακα και φαρμάκια. Είναι μια συνοπτική περίληψη ενός μεγαλύτερου βιβλίου το οποίο ετοιμάζουμε και με τη βοήθεια του Θεού, πρώτα ο Θεός, θα εκδώσουμε εν ευθέτω χρόνο, το οποίο μιλάει με αδιάσυστα στοιχεία και ντοκουμέντα για το ρόλο των φαρμακοβιομηχανιών, για τα φάρμακα δηλητήρια, για τα φάρμακα φαρμάκια, εξού και ο τίτλος, και για το συνδικάτο ενός εγκλήματος παγκοσμίου, το οποίο καταστρέφει, δολοφονεί θα λέγαμε τους ανθρώπους. Ένα βιβλίο το οποίο οι περισσότεροι μας είπαν να μην το βγάλουμε, γιατί θα κινδυνεύσει η ζωή μας, θα κινδυνεύσει η δουλειά μας. Όμως εμείς τολμήσαμε, γιατί είναι στοιχεία τα οποία συλλέξαμε και αξιοποιήσαμε. Μας ήρθε ένα υλικό στο γραφείο από συνεργάτες, το οποίο αξιολογήσαμε και αξιοποιήσαμε σιγά σιγά με κάποια δημοσιεύματα στην εφημερίδα και εκδώσαμε σε αυτό το τεύχος, το ευκολοδιάβαστο τεύχος που πολλοί θα καταλάβουν για το τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, πολλοί έχουν βάλει πλέον στο πρόγραμμά τους, στα σχέδιά τους, τις επιδιώξεις του διαβόλου, του έξω από εδώ. Υπακούν τυφλά σε αυτόν και κατευθύνονται από αυτόν ως τυφλά όργανα τα οποία επιχειρούν να δημιουργήσουν μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Επιχειρούν να δημιουργήσουν μια παγκοσμιοποίηση στην οποία αυτοί θα είναι οι κυρίαρχοι, οι εξουσιαστές, όπως τους έχει τάξει ο έξω από εδώ. Θα έχουν πέσει δηλαδή στον πειρασμό, στο δεύτερο πειρασμό του Χριστού, ο οποίος τι του είπε ο διάβολος. Όλα αυτά λέει μου ανήκουν και του έδειξε όλη τη γη. Εάν πέσεις λέει και με προσκυνήσεις, εγώ θα σου τα δώσω. Αυτοί λοιπόν έπεσαν σε αυτή την παγίδα και τον προσκύνησαν. Και έχουν την ψευδαίσθηση πλέον ότι αυτό το τοπάκι στα χέρια του Χριστού που λέγεται, σύμφωνα με την Αγία Γερόντισσα Γαλακτία, που λέγεται γη, θα το εξουσιάζουν και θα το κυβερνούν όπως αυτοί θέλουν. Και λέμε για ψευδαίσθηση, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι δυστυχείς ότι το τοπάκι αυτό, ο πλανήτης, που είναι σαν ένα μικρό τόπι, όπως το είδε η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία, στα χέρια του Χριστού μας, είναι, βρίσκεται στα χέρια του Χριστού. Οπότε πλάθεται και δημιουργείται και κατευθύνεται από τον Χριστό μας, από τον Δημιουργό του Σύμπαντος Κόσμου, από τον Τριαδικό Θεό μας, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι δυστυχείς και νομίζουν ότι θα επιτύχουν τα σχέδιά τους και θα εκαθεδρύσουν στη γη το δικό τους Μεσσία, τον Αντίχριστο δηλαδή, όπου θα κυβερνά τα ζόμπι ανθρώπων που θα έχουν δημιουργήσει. Η Αμερική λοιπόν δέχτηκε δύο χτυπήματα το τελευταίο διάστημα. Το πρώτο ήταν εσωτερικό και αφορούσε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τις αμβλώσεις. Αυτή η απόφαση ήταν κεραυνός εν ενθρία στα κεφάλια των υποστηρικτών των εκτρώσεων, όλων αυτών που νομίζουν ότι μπορεί να ορίζουν τη ζωή, κατευθυνόμενοι από τον σατανά, από τον διάβολο. Γιατί και αυτή την ψευδαίσθηση την καλλιεργεί ο διάβολος. Και βλέπετε, επαναστάτησαν οι δημοκρατικοί, επειδή το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο
δέχτηκε πλέον να καταργήσει, να προστατεύσει καλύτερα το αγέννητο παιδί. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή ήταν μια νίκη στο αγέννητο παιδί και δίδει παράταση. Ακούστε το αυτό, χριστιανοί μου, παράταση στην ζωή της Αμερικής. Δίνει μια μικρή παράταση. Παράταση μετανοίας. Βέβαια, η διάβρωση και η σύψη στη χώρα αυτή είναι τόσο βαθιά που θα πρέπει, όπως έλεγε η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία, το μαχαίρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ να φτάσει πολύ βαθιά για να επιλωθούν οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί στο σώμα τους. Και γι' αυτό θα πρέπει οι Αμερικανοί πολίτες πλέον να μην εμπιστεύονται όλους αυτούς τους στυρχάρπαστους οπαδούς, τα τυφλά όργανα του πονηρού, τα οποία καλλιεργούν, προωθούν και νομιμοποιούν ένα λειτουργικό πλαίσιο αντίθετο με αυτό που επέβαλε με τη δημιουργία του πλανήτη, με τη δημιουργία του ανθρώπου, με τη δημιουργία της γης μας, ο Κύριός μας και Θεός μας. Προβάλλουν δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία προέρχονται από τα ταγκαλάκια. Και θα δείτε ότι διεξάγουν και προωθούν σχέδια τα οποία ουσιαστικά θα έχουν ως αποτέλεσμα να πέσει η πέλεκης στο κεφάλι τους. Και η τιμωρία, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όχι οι ψευδοπροφήτες, γιατί η εγκύκλιος της Εκκλησίας σε γενικό πλαίσιο, το είπαμε και σε άλλη εκπομπή, ήταν καλή, αλλά ήταν μονομερής. Γιατί απέρριπτε αναφανδόν όλες τις προφητείες σύγχρονων μεγάλων προφητών, όπως του Αγίου Παϊσίου, όπως του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, προφητείες που επιβεβαιώθηκαν και επιβεβαιώνονται από την καθημερινότητά μας. Κάνουμε ένα σχόλιο στην εφημερίδα που κυκλοφορεί, εκτενέστατο, περιεκτικότατο, για να δείτε ποιος τροφοδοτεί και ποιος ενισχύει τους ψευδοπροφήτες. Ένα αποκαλυπτικό κείμενο το οποίο δείχνει πόσο μακριάν της αλήθειας βρίσκεται σήμερα ο λόγος της Συνόδου, ο ιδιωτελής λόγος της Συνόδου. Και είναι ιδιωτελής γιατί έχει αγκαλιάσει τη νεοπατερικότητα και την φθηνή νοσηρή αγαπολογία του άστατου καιρού. Καιρός είναι μια οργάνωση θεολόγων νεοπατερικών, της σύναξης ενός περιοδικού του ίδιου προσανατολισμού και άλλων προσώπων τα οποία κατευθύνουν και ορίζουν τα της Εκκλησίας μέσα από μια νέα θεολογία η οποία δημιουργεί καταστάσεις, νοσηρές καταστάσεις και απομακρύνει τον κόσμο από το Θεό αντί να τον φέρει κοντά στο Θεό. Μια θεολογία που δείχνει και απομακρύνει την αγιότητα, η οποία αγιότητα είναι εμπειρία ζωής και δημιουργεί πρωταστεντικές αντιλήψεις, προωθεί μάλλον πρωταστεντικές αντιλήψεις μέσα στο χριστεπώνυμο πίμνιο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, μια και αναφέρθηκα στο βιβλίο «Φάρμακα και φαρμάκια», να διαβάσω ένα μέρος του προλόγου και θα καταλάβετε τι εμπεριέχει από αυτά,
από τον πρόλογο τι εμπεριέχει το βιβλίο που θα, πρώτο ο Θεός, θα κυκλοφορήσει με την εφημερίδα το Σάββατο, μαζί με μια προσευχή του Αγίου Παϊσίου που αναφέρεται για όλο τον κόσμο. Μια προσευχή που καλό είναι να τη λέμε πρωί και βράδυ οι χριστιανοί, γιατί απευθύνεται σε όλους και μιλά για όλα. Πιστεύουμε λοιπόν, λέμε, στο πρόκειται για μια συνοπτική περίληψη μιας μεγάλης έρευνας, όπως είπαμε, που πιστεύουμε πως θα προβληματίσει και θα βοηθήσει πολλούς ώστε να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται στο πλανήτη. Μιας έρευνας που με τη βοήθεια του Θεού ευελπιστούμε να φωτίσει και να συμβάλλει επικοδομητικά σε όσους τη διαβάσουν και τη μελετήσουν. Ειδικότερα νομίζουμε πως θα βοηθήσει έτσι ώστε ο κοινός νους να κατανοήσει τα σχέδια των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας ή αλλιώς της πενταρχίας του σκότους. Ομάδα επιστημόνων, σε συνεργασία με συνεργάτες και στελέχη του στυλ Ορθοδοξίας, παρουσιάζουμε αδιάσυστα ντοκουμέντα και ακλόνητα πλέον στοιχεία, τα ελεηνά και τρισάθλια σχέδια αυτών που ωρέγονται διακαώς στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Θα μείνετε άναυδοι μόλις συνειδητοποιήσετε πώς προετοίμασαν, πώς μεθοδεύουν και πώς επεξεργάζονται το σχέδιο μείωσης του πληθυσμού της γης. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση, καλοί μου χριστιανοί και χριστιανές, με αυτό που είπε ο Κύριός μας, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ο διάβολος θέλει τη μείωση. Και τα τυφλά όργανα του βλέπε Bill Gates και όλους τους άλλους τυρχάρπαστους πλουτοκράτορες που έχουν τα ηνία αυτού του κόσμου, πιστεύουν πως έχουν τα ηνία αυτού του κόσμου, θέλουν τη μείωση. Θα εκπλαγείτε με τον τρόπο που οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα βασανιστικό αργό θάνατο, σε μια πρωτοφανή για το πλανήτη γενοκτονία. Συγγνώμη. Όχι κάποιου συγκεκριμένου έθνους, αλλά όλων, ναι, όλων των εθνών. Προσωπικά τρόμαξα από το υλικό που ήρθε στα χέρια μας, το οποίο δια τον φόβο των Ιουδαίων ασφαλίσαμε σε πολλά μέρη και διαφορετικούς τόπους σε ολόκληρη τη χώρα. Ναι, το κάναμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θα λέγαμε μέσα σε εισαγωγικά, λόγω των στοιχείων που περιέχει, των ντοκουμέντων, έτσι ώστε να το προστατεύσουμε. Και γι' αυτό, διότι πιστεύουμε ότι η αλήθεια θα πρέπει να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να τιμωρηθούν προς παραδειγματισμό των υπολείπων για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Θεός μάλιστα φροντίζει όχι μόνο να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά και να βγουν στο φως όλα αυτά τα οργανωμένα εγκλήματα που σχεδίαζαν στις σκοτεινές στοές, στις μυαρές λέσκες και στα σκοτεινά δωμάτια. Αυτό είναι το βιβλίο, όπως είπαμε, που μαζί με την προσευχή του Αγίου Παϊσίου θα συνοδεύει το τεύχος που θα κυκλοφορήσει από το Σάββατο 9 Ιουλίου. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχε, όπως είπαμε, ένα εσωτερικό χτύπημα στην Αμερική, μέσα σε εισαγωγικά εσωτερικό χτύπημα, ήταν καλό. Ήταν μια νίκη του αγέννητου παιδιού, το οποίο ταρακούνησε τον οσυρό πολιτικό κατεστημένο και όλους αυτούς τους απατεώνες πολιτικούς. Και το δεύτερο ήταν η απάντηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία όχι μόνο σημειώνει νίκες αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και ενισχύει τη θέση της συνεχώς, αλλά ταυτόχρονα έχει περάσει σε μια αντεπίθεση, γενική αντεπίθεση. Δημιουργεί ένα άλλο διεθνές νομισματικό ταμείο, το οποίο θα στηρίζεται σε μια ομάδα νέων κρατών. Δημιουργεί ένα δικό της, μια δική της στρατιωτική συμμαχία με την Κίνα, με την Ινδία, με την Νότια Αφρική και με χώρες της Λατινικής Αμερικής, την οποία ισχυροποιεί συνεχώς και ισχυροποιεί λόγω της καλής οικονομικής κατάστασής της,
Ο πόλεμος την ενίσχυσε οικονομικά, δεν τη μείωσε. Πιστεύανε οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι ότι θα μειωθεί το κύρος της και η οικονομία της. Αλλά πέτυχαν τα αντίθετα αποτελέσματα, γιατί αυτή τη στιγμή οι κυρώσεις προς τη Ρωσία πλήττουν στην ουσία ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπετε τον πληθωρισμό στα ύψη, βλέπετε την ανασφάλεια που κυριαρχεί λόγω της διακοπής του φυσικού αερίου, της σταδιακής διακοπής του φυσικού αερίου προς τη Γερμανία. Οι Γερμανοί διαλαλούν ότι έχουν μόνο για ένα μήνα αποθέματα φυσικού αερίου. Πώς θα βγάλουν το χειμώνα? Βλέπουν στη Γαλλία τα ίδια, στην Ολλανδία έχουν αρχίσει και ξεσπούν και έχουμε επαναστάσεις αγροτών και όλων και άλλων κοινωνικών ομάδων κατά της ακρίβειας, κατά της έλλειψης τροφίμων, έλλειψη αγαθών, έλλειψη λιπασμάτων, τα οποία ουσιαστικά προσέδιδε και έδιδε η Ρωσία. Η Αμερική βιάστηκε, εθνιδιάστηκε, γιατί πίστευε ότι θα ολοκληρώσει πρώτα ένα σχέδιο πριν αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η στρατιωτική επιχείρηση, όπως λέει, όπως την ονομάζει η Μόσχα, η απελευθέρωση των περιοχών που κατοικούν άνθρωποι ρωσικής συνειδήσεως. Βλέπετε λοιπόν ότι ευνηδιάστηκε η Ευρώπη και η Αμερική έχει προβλήματα, έχει ελλείψεις. Ας μην το φαίνεται, γιατί τα κατευθυνόμενα μαζικά μέσα ενημέρωσης αποκρύπτουν την αλήθεια. Και βλέπουμε και στην Αμερική είχαμε έλλειψη του βραφικού γάλακτος. Έχουν γίνει δοκιμές από παλαιότερα για τη δημιουργία του επόμενου σταδίου των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας, που είναι η πείνα. Εμείς ακόμη όμως, εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, βρισκόμαστε σε έναν λίθαργο, ειλικρινά πρόκειται για λίθαργο, βρισκόμαστε εν υπνώση των όλων καταστάσεων που εξελίσσονται γύρω μας. Και νοιαζόμαστε για το πού θα πάμε διακοπές, για το πώς θα πάρουμε τις επιδοτήσεις, τις μηδαμινές επιδοτήσεις της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, που πολλοί τις περιμένουν γιατί τις χρειάζονται. Έχει κοπεί πλέον η δυνατότητα να πληρώσουν, να ζήσουν. Υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα. Ας λένε αυτοί για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των πλουσίων δεν φέρνει χρήματα στον κόσμο. Η λεγόμενη ανάπτυξη του πρωτογενής ανάπτυξη, αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και η πραγματική ανάπτυξη βασίζεται σε ένα συστατικό, το λίπασμα, θα έλεγα, που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στη χώρα. Έχει να κάνει με ένα, έχει ένα όνομα, η πίστη στον Ιησού Χριστό. Χωρίς την πίστη στον Χριστό μας, αν δεν πάρουμε τον Χριστό, αν δεν τον πιάσουμε από το ποδαράκι να προχωρήσουμε, ανάπτυξη δεν έχει. Διάβαζα σήμερα, και θα το πω αυτό, από το βιβλίο, από τους λόγους πέμπτους του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, «Πάθηκε αρετές, την αιτία της λύπης», που βασανίζει πολλά σπίτια, πολλές οικογένειες, πολλούς ανθρώπους. Η χαρά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι του Χριστού, η λύπη είναι του διαβόλου. Προσέξτε, τι είπε, μέσα σε 4-5 λέξεις περιέλαβε ολόκληρη θεολογία. Η χαρά είναι του Χριστού, η λύπη είναι του διαβόλου. Η λύπη από πού προέρχεται, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος? Από τον εγωισμό, από τα πάθη. Και δημιουργεί άγχος. Δημιουργεί μια ψυχοφθόρα κατάσταση στον οργανισμό που φέρνει ανασφάλεια, απόγνωση, απογοήτευση, απελπισία.
Ο άνθρωπος που θα επιστρέψει στον Χριστό ζει μέσα στη χαρά. Όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώ. Χριστός ανέστη χαρά μου. Διαλαλούσε τη χαρά. Και ο άνθρωπος του Χριστού έχει το χαμόγελο στα χείλη. Έχει την ευτυχία και φαίνεται. Μπορεί να μην έχει τίποτε. Αλλά ξέρει ότι έχει το Θεό. Έχει το Χριστό. Και έχει τα πάντα. Όταν έχεις τέτοιο πατέρα, τι σε νοιάζει, τι σε φοβίζει, τίποτα. Θυμόσαστε, χριστιανές μου και χριστιανοί μου, που όταν είμαστε μικροί, μικρά παιδάκια, πιάναμε τον πατέρα μας ή τη μάνα μας από το χέρι για να νιώθουμε την ασφάλεια και να περάσουμε ένα σκοτεινό δρόμο ή να περάσουμε ένα επικίνδυνο μοναπάτι. Αυτή την ασφάλεια νιώθει σήμερα ο χριστιανός που έχει αφιερωθεί, που έχει αφαιθεί στα χέρια του Χριστού. Ο κόσμος, λέει ο βασιλιάς Δαβίδ και ο προφητάναξ, να γκρεμίζεται, τα βουνά να πέφτουν στη θάλασσα. Αυτός όμως που έχει κρατάει στο από το χέρι στο Χριστό δεν σκιάζεται και δεν φοβείται, γιατί νιώθει την ασφάλεια του δημιουργού του σύμπαντος κόσμου, του Τριαδικού μας Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εμείς σήμερα γιατί νιώθουμε ανασφάλεια? Γιατί μας κυβερνάει ο εγωισμός. Μας κυβερνούν τα πάθη. Ναι, μας κυβερνούν τα πάθη. Αυτή είναι η αλήθεια. Την καλοπέρασή μας θέλουμε. Την άνεσή μας. Το καλό μας φαγητό. Το καλό μας το σπίτι, την εξασφάλιση των πάντων, χωρίς όμως να προσδίδουμε και να δίδουμε τίποτε. Χωρίς να προσφέρουμε εμείς κάτι. Και ποιο είναι αυτό το κάτι? Τι θέλει ο Χριστός μας? Μας το έλεγαν τα Ευαγγέλια αυτών των ημερών, της περασμένης Κυριακής. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Η ασφάλεια του παιδιού που κρατάει τον πατέρα από το χέρι και τον οδηγεί σε ασφαλές σημείο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η πίστη στο Χριστό μας. Και όλα τα άλλα, λέει, θα σας προστεθούν. Μα για όλα τα άλλα, ένας πατέρας δεν φροντίζει για το παιδί? Όταν είμαστε παιδιά, αποβρέφει. Ασχολούμαστε με το γάλα μας? Ασχολούμαστε με το τι θα φάμε? Με το πώς θα ντυθούμε? Θα μπορούσε λοιπόν, χριστιανοί μου, ακούστε το αυτό, ο Χριστός, αντί να μας να γεννά τον άνθρωπο για να τον διαμορφώνει από βρέφους και να μεγαλώνει σωματικά, να αυξάνεται κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να εξηγηθεί σήμερα από τους επιστήμονες. Μέσα σε εισαγωγικά επιστήμονες, γιατί σήμερα η επιστήμη έχει γίνει υποχείριο της ανομίας. Βλέπετε λοιπόν γιατί αυξάνεται, γιατί μας δίνει το παράδειγμα. Το παράδειγμα της ασφάλειας. Τι είπε ο Χριστός μας? Για να κερδίσετε τη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να γίνετε σαν τα παιδιά. Τι εννοεί από αυτό? Τα παιδιά νιώθουν την ασφάλεια του Πατρός. Να νιώθουμε την ασφάλεια του Πατρός. Και πότε τη νιώθουμε την ασφάλεια του Πατέρα μας? Πότε νιώθουμε την ασφάλεια του Χριστού? Όταν είμαστε κοντά Του. Όταν Τον κρατάμε αγκαλιά. Όταν φανερώνουμε μπροστά όλη την ακαταστασία της ψυχής μας και του λέμε: Πατέρα ουράνιε, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος. Καθάρισε δηλαδή εμάς από κάθε βρωμιά, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε καθαροί. Γιατί ο καθαρός μπορεί να πιάσει τον Χριστό από το χέρι και να νιώθει την ασφάλεια, αλλά δεν προσεγγίζει κάποιος στο Χριστό όταν ζει και συνεχίζει να ζει μέσα στα πάθη του. Εάν δεν καταλάβει το λάθος και δεν αποκοπεί από το πάθος, από το λάθος, τι έκανε ο Αδάμ με την Εύα? Πού είσαι, λέει, Αδάμ, γιατί κρύφτηκες? Κρυβόταν παλιότερο ο Αδάμ? Όχι, ήταν καθαρός. Πότε κρύφτηκε? Από τα λάθη, από τον εγωισμό του. Και ποιος ήταν ο εγωισμός του Αδάμ και της Εύας? Ήθελαν
να γνωρίσουν χωρίς τον πατ... να φύγουν από την ασφάλεια του πατρός και να γνωρίσουν, να αποκτήσουν τη δύναμη του ίδιου του πατέρα, του δημιουργού του. Αυτό θέλανε. Εκεί τους παρέσυρε ο πονηρός. Και τους παρέσυρε μέσω πού? Μέσω από το πιο ήσυχο ζώο του παραδείσου, το φίδι. Το πιο ήρεμο. Να γίνεται ήρεμοι σαν, το, σαν τον όφη. Αυτό που δεν ακουγότανε ποτέ. Αυτό επέλεξε ο πονηρός για να ρίξει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Να τον φέρει μακριά από τον Θεό. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Εμείς ως ακόλουθοι, ως απόγονοι του Αδάμ, συνεχίζουμε να σφάλουμε απέναντι στο Θεό. Δεν είμαστε καθαροί στο Θεό. Δεν καθαρίζουμε την ψυχή μας. Και πώς καθαρίζει η ψυχή μας? Καθαρίζει με το νερό της Θείας Εξομολόγησης. Με τον τακτικό εκκλησιασμό. Τι γίνεται στον τακτικό εκκλησιασμό, χριστιανοί? Εάν βλέπαμε με τα μάτια της ψυχής μας, δεν θα χάναμε εκκλησία. Δεν θα χάναμε ακολουθία. Αλλά δεν βλέπουμε, γιατί είμαστε τυφλοί. Εκεί γίνεται η συνάντηση ουρανού και γης. Κατεβαίνουν οι άγγελοι, οι άγιοι, και κατεβαίνει ο Χριστός και ευλογεί. Αλλά τα μάτια της ψυχής, όταν είναι καθαρά, μπορούν να δουν αυτή την κατάσταση. Έχουμε σε εικόνες. Έχουμε τη θριαβεύουσα εκκλησία και τη στρατευόμενη εκκλησία στη συνάντηση πού? Στη Θεία Λειτουργία. Εμείς όμως προτιμάμε τις Κυριακές να κοιμόμαστε. Έλα βρε αδελφέ, μια Κυριακή έχουμε. Λένε, ακούγεται πολύ. Τώρα τι να πάμε στην εκκλησία, άστα να πάμε την άλλη φορά. Ποιος το εξασφάλισε την άλλη φορά? Και όταν πάμε ακόμη και στην εκκλησία, βλέπετε ότι δεν κατανοούμε το μέγεθος αυτής της συνάντησης ουρανού και γης, αλλά ασχολούμαστε με τον διπλανό ή με τον παπά ή με τον ψάλτη. Ασχολούμαστε με τέτοια μηδαμινά πράγματα τα οποία μας απομακρύνουν από τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με το Θείο. Όλη η τελετή. Ποιος έγραψε? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έγραψε τη Θεία Λειτουργία. Ζούσε αυτή την κατάσταση και το έγραψε. Δεν το έγραψε από το μυαλό του. Δεν πήρε ένα βιβλίο και είπε, σήμερα θα γράψουμε τη Θεία Λειτουργία. Αυτό που βίωσε, το κατέγραψε. Και το έχουμε και το ζούμε κι εμείς. Το βιώνουμε κι εμείς. Όπως το βιώνουμε. Για να επανέλθω λοιπόν σε αυτά που είπαμε, η Ρωσία βγαίνει πιο δυνατή. Ήχι βγαίνει πιο δυνατή. Όπως λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Βρονγκίτης, η Παναγία την προσέχει. Γιατί εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουν κάποιοι να τα ακούσουν, είτε όχι, είτε σε κάποιους ξενίζει, είτε σε κάποιοι προβληματίζονται ή και αντιδρούν, η Ρωσία αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τα σχέδια του Θεού. Δεν είναι άμεμπτη. Κανένα στη γη δεν είναι άμεμπτο, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Αλλά λέμε ότι εξυπηρετεί τα σχέδια του Θεού και θα το δείτε. Γιατί ο Θεός έχει επέμβει πλέον, χριστιανοί μου, ξυπνήστε. Έχει επέμβει μέσα στο χωραφάκι του που λέγεται γη και το καθαρίζει. Ποικιλοτρόπως. Και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουμε το λειτουργικό πλαίσιο του πονηρού. Και το λέω για την κυβέρνησή μας. Με τους νόμους που ψηφίζει. Με τους άδικους νόμους. Με την αδικία που έχει ως σύντροφο στην κυβερνητική της πορεία. Αδικεί ο Πρωθυπουργός. Αδικούν οι υπουργοί. Κοροϊδεύουν. Και το ξέρουν καλά ήδη. Διάβαζα
ένα μπλουζάκι που έφερε παλιά ο Νιν, υπουργός ανάπτυξης, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος με το Λαός, πως λεγόταν εκεί, του Καρατζαφέρη. Οι ψεύτες και οι κλέφτες είναι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασό, έλεγε. Αυτός λοιπόν που κατηγορούσε με αυτούς που συνέρχεται σήμερα και συμβαδίζει ως ψεύτες και κλέφτες, βαδίζει σήμερα μαζί του. Οι ίδιοι τα λένε. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να έρθω και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της εφημερίδας, το οποίο θα ξαφνιάσει πολλούς, γιατί δεν έχουμε σαν εφημερίδα, μας αρέσει να είμαστε αντικειμενικοί, να υπηρετούμε την αλήθεια. Βγάζουμε λοιπόν και όλη αυτή η κατάσταση, γιατί τη γράφουμε, γιατί είναι η γλαφυρή κατάσταση της κυβέρνησης, έχει δημιουργήσει άδικο. Είναι άδικο να κρατάς ένα χρόνο 7.000 οικογένειες στην πείνα και να χαργεντερίζεσαι λόγω του εγωισμού σου. Κύριε Πρωθυπουργέ, 7.000 οικογένειες υγειονομικών που είναι σε αναστολή, είναι άδικο να τους κρατάς στο περιθώριο και να φροντίζεις να υστερείς τη δυνατότητα λειτουργίας των νοσοκομείων, λειτουργίας του συστήματος της υγείας, λόγω του πάθους του εγωισμού που καλλιεργείς. Ότι τάχατες κάποιος είσαι. Μήπως έχεις, κάτσε να δούμε ποιος είσαι, μήπως έχεις 4 πόδια και ξεχωρίζεις. Άνθρωπος είσαι, 2 πόδια έχεις, όπως έχουμε και εμείς. Μήπως έχεις 4 χέρια. Όχι, 2 χέρια έχεις. Μήπως έχεις 5 και 6 κεφάλια. Όχι, 1 κεφάλι έχεις. Τότε πώς ξεχωρίζεις. Ίδιος με εμάς είσαι. Άνθρωπος όπως και εμείς είμαστε. Μην προχωρείς και μην αποδέχεσαι το άδικο. Μην αφήνεις την περηφάνεια. Βλέπεις την κατάσταση. Οι τριπλά εμβολιασμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν φτάσει το 63-64%. Και οι υπόλοιποι είναι διπλά εμβολιασμένοι ή με μία δόση εμβολίου ή ανεμβολίαστοι. Δεν λένε, προσέξτε, οι πονηροί, οι γόητες, οι ψεύτες, να χρησιμοποιήσω το ίδιο, το ίδιο επίθετο, τον ίδιο χαρακτηρισμό του Υπουργού Ανάπτυξης, οι ψεύτες στη Νέα Δημοκρατία, δεν λένε πως είναι ανεμβολίαστοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί εάν το πούνε θα εκπέσει όλο το σκηνικό που στήσανε για τον εμβολιασμό των ανθρώπων. Και προχθές η Ασπασία Κουρουπάκη, υγειονομικός που δεν μιλούσε πολύ, γιατί είχε άγχος η καημένη. Δεν φοβήθηκε όπως είπαν κάποιοι, είχε άγχος. Η Ασπασία Κουρουπάκη είπε μια μεγάλη αλήθεια, την οποία 2 μέρες μετά επιβεβαίωσε ο πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer, ο Μάικ Βίγκον, πώς τον λένε, αν το λέω καλά το επώνυμό του. Τι είπε η Ασπασία? Οι mRNA ιοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εμβόλια, γιατί συνεχώς μεταλλάσσονται. Αυτό επανέλαβε και αυτό και δεν βρέθηκε εμβόλιο για το AIDS, γιατί είναι ένας ιός mRNA. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν στον κορονοϊό, αναρωτιέται η κυρία Ασπασία, να βγει εμβόλιο σε 7 μήνες? Η απάντηση δίνεται και εδώ. Είναι δυνατόν όταν επιδιώκεις μια γενοκτονία. Τώρα έχουν δώσει πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, για την 4η δόση. Και βλέπετε ότι τα κρούσματα αυξήθηκαν, όλος περιέργως, τώρα που πρέπει να προωθηθεί η 4η δόση. Και μας λέγανε και άλλο ψέμα. Ποιο είναι το ψέμα? Θυμόσαστε πέρυσι το καλοκαίρι, ότι οι ηλιακοί μας λέγανε τότε, εγώ σας τα θυμίζω για να μην γιατί τα ξεχνάμε, και αυτοί στη λησμονιά και στη λήθη βασίζονται και προχωρούν.
Τι μας λέγανε πέρυσι το καλοκαίρι? Ότι η ηλιακή ακτινοβολία εξουδενώνει, εκμηδενίζει τον κορονοϊό. Και γι' αυτό μας άφηναν και πέρυσι λίγο πιο ελεύθερους. Φέτος τι γίνεται? Δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία? Μα έχουμε καύσωνες. Τι στο καλό γίνεται και αυξάνονται τα κρούσματα? Και μάλιστα με τεστ, τα οποία η Μυριάνθη Μπέι όχι μόνο μας απέδειξε ότι είναι αναξιόπιστα, αλλά δεν δίδουν το σωστό αποτέλεσμα επουδενή. Πώς τίνεται λοιπόν ένα τέτοιο σκηνικό? 30.000 κρούσματα, 40.000 κρούσματα, αποκριολογήματα του καλοκαιριού που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν συχνά, καθώς ήμουν στον ανεμιστήρα και πλευρύτωνες, όπως λέγανε στο χωριό μου. Σε χτύπαγε ο ανεμιστήρας στην πλάτη και, όπως ήταν φυσικό, κρύωνες. Κοιμόσουνα στα ρεύματα μέσα και την άρπαζες. Έπεφτες υδρωμένος στη θάλασσα μετά από τρέξιμο και πάλι κρύωνες. Όλα αυτά τώρα αποτελούν κορονοϊό και έχουν γεμίσει το με φόβο τους ανθρώπους και με το πιο απλά κρυολογήματα τρέχουν στα νοσοκομεία. Για να ενισχύσουν ποιο? Να ενισχύσουν τα σχέδια αυτών που θέλουν πλέον να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση και στην πέμπτη. Και έχουν γίνει προφήτες. Για αυτούς τους προφήτες δεν είπε η Σύνοδος. Βλέπετε τους ειδικούς γιατρούς που είναι, βγαίνουν στα, τους τηλεοπτικούς γιατρούς θα έλεγα, που βγαίνουν και λένε διάφορα, να λένε ότι το Σεπτέμβριο θα επανέλθει αυτό, θα επανέλθει, θα μας κλείσουν, θα έχουμε καινούριο lockdown και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση βέβαια είναι πλέον μέσα σε άγχος, μέσα σε μια λύπη, μέσα σε ένα καθεστώς λύπη που η ίδια δημιούργησε. Γιατί? Γιατί ενίσχυσε, προσπάθησε να ενισχύσει την πλουτοκρατία. Και όμως υπάρχουν Έλληνες πολίτες και μάλιστα χριστιανοί που θα πάνε να την ψηφίσουν. Γίνονται ηθικοί αυτούργοι ενός εγκλήματος, ενός διαχρονικού εγκλήματος το οποίο εξυπηρετεί. Μακάρι να είχαμε χρήματα να βγάζαμε αυτά τα ωραία κείμενα που έγραψε ο συνεργάτης μας παλιότερο, ο Ευστράτιος Κλούρας, σε ένα βιβλίο και να σας το παραδίδουμε, με την πολεμική του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Εκκλησίας. Αντίστοιχη πολεμική υπάρχει και από τη Νέα Δημοκρατία. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί στο θρήσκευμα, μέσα σε εισαγωγικά χριστιανοί, που θα τρέξουν να ψηφίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πάμε για εκλογές. Ας λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Δεν μπορεί πλέον. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ήδη έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και προσπαθούν να, ή να ευνηδιάσουν πλέον από την κυβέρνηση, την οποία έχουν δώσει, εγώ έμαθα ότι έχουν δώσει εντολή στη Singular, αυτή που βγάζει τις εκλογές, το οποίο τώρα ελέγχεται και από, έχω μάθει ότι είναι μέσα και κυβερνητικό πρόσωπο, ως μέτοχος. Δεν ξέρω αν είναι αληθεύει, αυτό έμαθα. Μου ήρθε μια τέτοια πληροφορία. Έχουν δώσει εντολή να είναι έτοιμη από τον Ιανουάριο. Άρα πάνε για ευνηδιασμό. Και πότε θα κάνουν ευνηδιασμό? Θα δείτε τώρα, θα ανοίξουν λίγο τον κορβανά το δημόσιο. Ήδη ο Σκρέκας ο υπουργός το άνοιξε λίγο προς τα νοικοκυριά, δείτε, να μας μπουκώσουν λίγο για να τους ψηφίσουμε. Μας θεωρούν κορόιδα, χριστιανοί μου και χριστιανές μου, καταλάβετε? Και πολλοί από εσάς μας παίρνανε τηλέφωνο και μας λέγανε τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Στο τραπέζι που στρώνεται από τους φίλους μας τους Αμερικανούς, στο εκλογικό τραπέζι, μπαίνουν συγκεκριμένα πιάτα και από αυτά μπορείς να φας. Το πιάτο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής, πώς λένε, του Βαρουφάκη, του Βελόπουλου και ούτω καθεξής. Αυτά τα πιάτα τα στρώνει η Αμερική και έχει συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ που καθορίζει ποια πιάτα θα μπουν στο τραπέζι. Γιατί είμαστε αποικία της Αμερικής. Με ρωτούσατε λοιπόν πολλοί από εσάς τι να κάνουν. Λοιπόν, σήμερα σας αποκαλύπτω το εξής. Και το έχουμε και πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Εδώ και 3 χρόνια, πολλοί από εσάς, φτωχοί,
άνθρωποι του μόχθου με αψεγάδιες του χαρακτήρα ασχολούντουσαν πνευματικές δυνάμεις, τις οποίες επεριλαμβάνονται ακόμη και μεγιστάνες του πλούτου, που έχουν ακόμη τη φλόγα του ευεργέτη, αυτή τη φλόγα των μεγάλων ευεργετών του τόπου. Αναρωτιόντουσαν τι μένει γενέστη, τι θα κάνουν σε αυτή τη χώρα, πώς θα συνεχίσουν το έργο της φιλικής, της πάλε ποτέ φιλικής εταιρείας, της απελευθέρωσης. Γιατί ουσιαστικά η τότε φιλική εταιρεία εδραίωσε και καλλιέργησε και ενίσχυσε την απελευθέρωση από τους Τούρκους, από τους Οθωμανούς, ενώ αυτή η φιλική εταιρεία έχει ένα άλλο σκοπό, είχε και έχει ένα άλλο σκοπό. Προετοίμασε όλο αυτό το διάστημα στη βάση, μια ελληνική βάση, για να οδηγήσει τη χώρα στην απελευθέρωση από τα δεσμά της δουλείας. Να πάψει η χώρα μας να είναι αποικία και να εκτελεί διαταγές, να αποτελεί τυφλό όργανο μιας πολιτικής ύψης, μιας πολιτικής που αναδύεται μόνο η δυσοδεία. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, σε όλη την Ελλάδα άνθρωποι πνευματικοί βρήκαν αψεγάδιες τους καθαρούς χαρακτήρες του μόχθου, του μεροκάματου, μορφωμένους, επιστήμονες, αγρότες από όλες τις τάξεις, και τους έβγαλαν αυτή τη φορά μπροστά και τους έδωσαν μια πρίκα. Όπως τότε είχε προετοιμαστεί καλά ο αγώνας, κάπως έτσι προετοιμάστηκε και τώρα, για να ανατραπεί αυτό το τραπέζι το εκλογικό, το οποίο στείνουν άνθρωποι και όργανα του έξω από εδώ, της Bilderberg, θειασότες της Bilderberg, της Τριμερούς και ούτω καθεξής. Άνθρωποι λοιπόν του μόχθου βγαίνουν μπροστά για πρώτη φορά, για μια, επιδιώκοντας μια νίκη, μια νίκη του ελληνισμού, μια νέα νίκη που θα φασίζεται πλέον στις αξίες της Ρωμιοσύνης και θα υψώσει το λάβαρο που θα αναγράφει πάνω για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γιατί η πατρίδα μας, όπως και να το κάνετε, είναι σκλαβωμένη ακόμη. Και το είδατε με τα μνημόνια, με τις συμφωνίες. Ποιος υγιής στα μυαλά του, λογικά σκεπτόμενος πολιτικός Έλληνας, θα προσέδιδε, θα έβγαζε μια συμφωνία κατάπτυστη όπως αυτές τις πρέσπες. Και θα έδινε ολόκληρη ιστορία, θα παρέδιδε στα πόδια των Σκοπιανών, των γύφτο-Σκοπιανών, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν οι επιδιώξεις του ΝΑΤΟ και των δυτικών συμμάχων μας. Και τώρα το ίδιο θα να γίνει και στο Αιγαίο. Να τα προλάβουμε λοιπόν, χριστιανοί μου. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα κίνημα νίκης, ένα κίνημα νίκης του ελληνισμού, στο οποίο αυτή η ιδιότυπη φιλική εταιρεία, μέσα σε εισαγωγικά, πρίκησε με 200.000 μέλη. Ναι, καλά άκουσατε. 200.000 με 250.000 μέλη, άμεσα ή έμεσα, ενισχύουν αυτό το κίνημα της νίκης, έτσι ώστε να μην παίξει με όλα τα κομματάκια, τα ιδιωτελή κόμματα που δημιουργούνται με σκοπό να μπούμε μέσα στη Βουλή, να πάρουμε από τον κορβανά και να γλύψουμε από το δημόσιο κορβανά. Να παίξει με ποσοστά πολύ ανώτερα, τις τάξεις του 7 και του 8% σαν πρώτη εμφάνιση στη Βουλή. Και σε αυτά τα ποσοστά, πιστέψτε μου, θα παίξει. Θα συσπηρωθούν πολλοί Έλληνες, γιατί η νίκη έχει την ευλογία, το κίνημα της νίκης έχει την ευλογία του Θεού. Είτε το θέλετε είτε όχι. Και όποιος φέρει την ευλογία του Θεού, προωθείται εκ των άνω, όχι εκ των κάτω.
Του καταλάβατε? Και γι' αυτό έχει πλέον και τη στήριξη, όπως είπαμε, μεγιστάνων του πλούτου που είναι πατριώτες Έλληνες, με τη φλόγα να καίει, να σιγοκαίει των μεγάλων ευεργετών, αλλά και από φτωχούς, αγρότες, νέους, νέες, από όλες τις τάξεις, και πλαισιώνατε και ανάβει. Η φλογίτσα που άνεψε πριν από λίγο καιρό έχει γίνει, γίνεται μεγάλη τώρα φωτιά και θα κατακάψει αυτό το νοσηρό πολιτικό σύστημα. Θυμηθείτε την εκπομπή αυτή. Κρατήστε τη στο αρχείο σας. Θα το κατακάψει το ισχυρό αυτό σύστημα και θα παίξει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Και τώρα και στο μέλλον. Γιατί δεν εξαρτάται από φιλοδοτικούς. Δεν εξαρτάται από τις στοές και τους υπόγειους μηχανισμούς δολιοφθοράς του κράτους. Αλλά εξαρτάται και προβάλλει του Χριστού την πίστη, την Αγία. Και αυτή η πίστη θα φέρει τις πατρίδες στην ελευθερία. Θα ολοκληρώσει δηλαδή το έργο της πάλε ποτέ φιλικής εταιρείας. Και γι' αυτό, υπακούοντας ουσιαστικά σε όλους εσάς που μας λέγατε τι θα κάνουμε, έρχονται εκλογές, τι θα κάνουμε, τι θα λειτουργήσουμε, και απευθύνουμε σε εσάς που δεν πηγαίνατε στις κάλπες, γιατί είχατε απειβδίσει από αυτό το πολιτικό σύστημα. Μόνο το 50% πήγαινε και ψήφισε για να τρώνε αυτοί οι σκερβελέδες από το δημόσιο κορβανά. Απευθύνουμε λοιπόν σε όλους εσάς που δεν είσαστε, να ενισχύσετε το κίνημα νίκης. Να πάτε με τον ισχυρό, και ισχυρός, όπως είπαμε, ασφαλής, χαρούμενος, που θα φέρει την ελπίδα και τη χαρά, είναι αυτός που έχει, κρατάει από το χέρι το Χριστό. Και στο κίνημα της νίκης κρατάνε από το χέρι το Χριστό. Γι' αυτό και δεν συνεργάστηκαν με κομματίδια και μετάλλα και με άλλες έτσι παρατάξεις. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Δεν θέλουν να μπουν στην ιδιοτέλεια, στην πολιτική ιδιοτέλεια που κυκλοφορεί. Γαλάζιοι, ελεύθεροι και πράσινα άλογα. Και χιλιδιό που λέγκα του Βορρά, θα δείτε τον Αύγουστο. Και χιλιαδιό κομματάκια που θέλουν και αποσκοπούνε και ίσως χρηματοδοτούνται, δεν ξέρω. Ίσως εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Δεν το ξέρω. Εξυπηρετούν και ενισχύουν το νοσηρό πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό η συσπήρωση θα είναι χωρίς όρους στο κίνημα της νίκης. Γιατί σας το λέω και σας το υπογράφω. Και δεν σας έχω πει ψέματα από αυτή την εκπομπή ποτέ. Θα παίξει σημαντικό πολιτικό ρόλο της Ελλάδος στο μέλλον. Γιατί θα φέρει την ανιδιοτέλεια στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα φέρει τη χαρά και τον άνεμο της αισιοδοξίας. Σήμερα τι καλλιεργείται? Ύβρις, βλαστημίες, ανοησίες. Υπόβαθρο. Δεν βλέπετε, είπε ο Φίλης, πάλι τα έβαλε με την Εκκλησία. Ο πρώην νέο κόρος που από την Εκκλησία ξεκίνησε, χτυπάει την Εκκλησία. Όλοι αυτοί, ξέρετε γιατί τη χτυπάνε? Γιατί οι μηχανισμοί στους οποίους υπηρετούν έχουν ως εχθρό την Ορθοδοξία. Και λένε, όταν κάποιος χτυπήσει την Ορθοδοξία, αναβαθμίζεται. Παίρνει βαθμούς εκεί. Γι' αυτό τη χτυπάνε. Γι' αυτό ο Τσίπρας κάποτε είπε δημοσίως, είμαι άθεος. Το είπε. Και μετά έγινε πρωθυπουργός. Το σύστημα τον έκανε πρωθυπουργό. Και σήμερα τον έχει αξιόλογο πολιτικό πρόσωπο. Βλέπετε ότι τα εξάρχεια βγήκαν κυβερνήτες της χώρας. Ξυπνήστε, Έλληνες. Και μη σκύβετε πλέον το κεφάλι.
Αυτό είναι το μήνυμα της εφημερίδας, που για πρώτη φορά εμπλέκεται χάρη σε εσάς και αναφέρεται σε ένα κίνημα το οποίο είναι κίνημα του Θεού, είναι κίνημα της αλήθειας, κίνημα των αξιών της ρωμιοσύνης. Αναφέρουμε μέσα λεπτομέρειες στην εφημερίδα που είχε κυκλοφορήσει. Κάποιοι μας ρωτούσαν επίσης για τις ταυτότητες. Βλέπετε, η κυβέρνηση μέσω του πρωθυπουργού, του νέου πρωθυπουργού που ετοιμάζουν, γιατί σε περίπτωση συνεργασίας οι Αμερικανοί θέλουν, αν υπάρξει μια συνεργασία κομμάτων, θέλουν να έχουν δικό τους πρωθυπουργό. Ποιους σχεδιάζουν λοιπόν να προωθήσουν στη θέση του πρωθυπουργού? Δύο ονόματα. Ένα είναι του Μαργαρίτη του Σκηνά και ένα είναι του Πιερακάκης, πώς λέγεται αυτός, της ψηφιακής ανάπτυξης, ενός νεαρού. Από αυτούς τους δύο θα επιλεχτεί, θα δώσουν εντολή για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας σε μια περίπτωση συνεργασίας. Και συνεργασίας δεν θα προκύψει το τι θέλει ο Τσίπρας και το τι θέλει ο Μητσοτάκης. Θα τους πάρει τηλέφωνο το κατάλληλο πρόσωπο απέραν του Ατλαντικού και θα τους πει: κοιτάξτε, αύριο θα έχετε συμφωνήσει και θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Και αυτοί ως τυφλά όλανα θα υπακούσουν. Θα τα φέρουν έτσι, θα τα δημιουργήσουν έτσι, δήθεν θα συμφωνήσουν, δήθεν θα μέσα από διαφωνίες, μέσα από δήθεν διαπραγματεύσεις και θα το κάνουν. Έτσι δίνονται οι εντολές. Και αυτοί οι δύο ήδη πήραν το βάπτισμα αυτής της μυαρής λέσχης της Bilderberg και γι' αυτό προωθούνται για την πρωθυπουργική θέση σε περίπτωση συνεργασίας, κυβέρνησης συνεργασίας κομμάτων. Αυτό θυμηθείτε. Πήγαν στην Bilderberg αυτοί μέσα στον Ιούνιο. Δεν ήταν τυχαίο. Λοιπόν, για τις ταυτότητες, επειδή διέβγαλε απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο μας πίκρανε από τότε, έχει αρχίσει και μας πικραίνει από τότε που ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου, ένας πικραμένος. Από τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας μόνο πίκρες ταΐζει τον ελληνικό λαό. Γιατί εξυπηρετεί δύο τέλειες και καταστάσεις ξένες προς τον ελληνισμό. Ξένες προς τα συμφέροντα του ελληνισμού. Έβγαλε λοιπόν δύο αποφάσεις. Η μία ήταν να ακυρώσει το διαγωνισμό, εκεί υπήρχαν φοβερά συμφέροντα για τις ταυτότητες, για τις νέες ταυτότητες, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση ακόμα, από ό,τι μαθαίνω. Γιατί γίνονται, ασκούνται πιέσεις να αλλάξει. Τώρα πώς θα αλλάξει δεν ξέρω. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θυμόσαστε που είχε δώσει υπόσχεση ο Μητσοτάκης ότι θα βγάλουμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν την κράτησε την υπόσχεσή του, ή μάλλον ο Θεός δεν του επέτρεψε να προχωρήσει. Και αυτό γιατί έγιναν σημαντικά λάθη. Υπήρχαν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που επεδίωκαν να αναλάβουν το έργο των 500 εκατομμυρίων. Από Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Αμερική. Δύο εταιρείες νομίζω από την Αμερική. Τα είχαμε γράψει παλιά όλες τις εταιρείες. Και επελέγει τελικά μια εταιρεία στην οποία λένε ότι μέσα μετοχές σε μεγάλο ποσοστό έχει ανώτατο κυβερνητικό πρόσωπο. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, βλέποντας τους διαγωνισμούς αυτούς και βλέποντας όλα αυτά, τα εξέτασε, φοβήθηκε τις πιέσεις γιατί ήταν πολυεθνικές πίσω και έβγαλε μια ακυρωτική πράξη του διαγωνισμού που ήταν πράγματι, είχε πολλά στραβά, μεμτά σημεία, αλλά δεν την έχει καθαρογράψει. Ωστόσο, ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, πρέπει να παρουσιάσει ότι κάτι έκανε με το θέμα των ταυτοτήτων. Και γι' αυτό ενεργοποίησε, επιστράτευσε. Αφού πρώτα έδιωξε το Χρυσοχοΐδη γιατί δεν το προώθησε το θέμα αυτό. Από αυτό έχασε τη θέση του ο Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο, όχι από τις φωτιές. Από το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτή ήταν η αιτία απομάκρυσής του. Και να βγει να μιλήσει, να τα πει άμα θέλει. Αλλά δεν τολμάνε. Ισχυροί αυτοί άνθρωποι γίνονται μόνο όταν πάρουν εντολές.
και να μιλήσουν αυτά που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι. Και ενεργοποίησε λοιπόν, επιστράτευσε το μπυρακάκι να βγάλει το προήμιο της ηλεκτρονικής ταυτότητας που λέγεται ενιαίος αριθμός. Μέσα σε βάθος λοιπόν διετίας, αυτός ο ενιαίος αριθμός, προσέξτε, σε βάθος διετίας, θα εμπεριέχει λέει τον άμκα και το αθμή και θα μπορεί να εμπεριέχει και το δίπλωμα οδήγησης μέσα στο κινητό. Αλλά σε βάθος διετίας. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει λέει, μέσα από τον Ιούλιο. Αυτό για να διασκεδάσει την αλληλεγγύη εντύπωση που δόθηκε η ακύρωση, μέσα σε εισαγωγικά ακόμη δεν το έχουμε δει επισήμως, του διαγωνισμού για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και η μετατόπιση του εν ευθέτω χρόνου. Από το 1990 προσπαθούν να κάνουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τρώνε τα μούτρα τους. Και θα τα τρώνε. Γιατί δεν τις θέλει ο Θεός. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Πάτε ενάντια στα σχέδια του Θεού, καταλάβατε. Και θα φάτε και θα τρώτε και θα φάτε και θα, φάτε και θα τρώτε συνεχώς το κεφάλι σας. Εσείς πιστεύετε ότι είσαστε άρχοντες εδώ και κάνετε και ορίζετε τις τύχες του κόσμου. Αν πώς. Τίποτε είστε μηδενικά. Όπως είμαστε όλοι μηδενικά. Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε, όπως έλεγε ο Καραγκιόζης, ο Άσος. Όταν στο μηδενικό βάζεις τον Άσο γίνεται 10. Όταν βάζεις κι άλλο μηδενικό δίπλα στο 10 γίνεται 100 και ούτω καθεξής. Ο Άσος λοιπόν είναι ο Χριστός. Και τα μηδενικά είμαστε όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Χωρίς τον Χριστό είμαστε μηδενικά. Τιποτένι, τίποτε. Αδύναμοι. Ανθρωπάκια. Γι' αυτό χριστιανοί μου, κοντά στο Χριστό, για να είμαστε κοντά, αγκαλιά με τη χαρά και την ευτυχία. Να διώξουμε λοιπόν τους εγωισμούς, τα μίση, να πολεμήσουμε τα πάθη, να τολμήσουμε να κάνουμε, όπως λέει ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, μια αρχή μετανοίας, η οποία θα μας βοηθήσει να οδηγηθούμε με ασφάλεια στην ευτυχία και να ξεπεράσουμε τα αδιέξοδα αυτής της ζωής. Χωρίς Χριστό, να θυμόσαστε, θα ζούμε σε αδιέξοδα και προβλήματα. Θα πονάμε και θα υποφέρουμε από τον πόνο. Με τον Χριστό θα λύνουμε τα προβλήματα. Ακόμη και ο πόνος θα νοείται ως απλή δοκιμασία την οποία έδωσε ως δώρο ο Θεός και θα ξεπερνιέται εύκολα. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την εκπομπή αυτή. Μην ξεχάσετε να πάρετε το στήλο της Ορθοδοξίας. Είναι αποκαλυπτικό τεύχος, μοναδικό τεύχος θα έλεγα, γιατί περιέχει τα πάντα. Περιέχει όλα αυτά που γίνονται μέσα σε περίληψη. Και εγώ το λέω, είμαι και καθαρός απέναντί σας. Χάρη σε εσάς επιβιώνουμε και ζούμε. Εσείς μας ενισχύετε με την να προτιμάτε την εφημερίδα και η εφημερίδα προσπαθεί να ανταποκρίνεται λέγοντάς σας αλήθειες, υπηρετώντας την αλήθεια. Υπηρετώντας αυτό που είπε ο Χριστός. Γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Να γνωρίζουμε την, να αναγνωρίσετε την αλήθεια και η ελευθερία είναι αυτή που θα μας ελευθερώσει. Αυτό, σε αυτή τη γραμμή βασίζεται η εφημερίδα και η Παναγιά που είναι διευθύντρια. Σόλη του όλου αποστολικού έργου, σε όλη τη προσπάθειά μας, είναι αυτή που κατευθύνει και ενισχύει το έργο μας. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε μια προσευχή για τον διπλανό σας, για όλους αυτούς που ζουν στα αναπηρικά καροτσάκια, για όλους τους εμπερίστατους συνανθρώπους μας, για όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να κάνουμε μια προσευχή να έρθουν κοντά στο Χριστό, να έρθουν κοντά στη χαρά του Κυρίου μας. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Ραντεβού πρώτα ο Θεός την επόμενη εβδομάδα, την οποία
στην εκπομπή της οποίας θα φέρνουμε και την ευλογία, την Αγιορείτη. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.